Ο πρόεδρος τη Τουρκία, Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, προανήγγειλε σε συνέντευξή του την κατασκευή ενό ακόμα αεροπλανοφόρου, το οποίο είπε πω θα είναι διπλάσιο από το πρώτο που απέκτησε η χώρα πριν λίγο καιρό. Ο Ερντογάν τόνισε ότι το νέο αεροπλανοφόρο θα δείξει την δύναμη τη χώρα στι θάλασσε και επεσημάνε ότι οι Τούρκοι θα δείξουν ότι είναι άξιοι διάδοχοι του πειρατή Μπαρμπαρόσα. Ο πρόεδρος της Τουρκίας μίλησε αρχικά για το νέο αεροπλανοφόρο και τόνισε ότι ακόμα δεν ξέρει εάν η χώρα θα το κατασκευάσει μαζί με τους Ισπανούς όπως είχε κάνει με το προηγούμενο τέτοιο σκάφος. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το πλοίο Ανατολού διαθέτει 1.300 άτομα προσωπικό και με τα 1.300 και θα ανοιχτεί στις γαλάζιες θάλασσες στη Μεσόγειο και θα δείξει την δύναμη του Τούρκου. Όμως αυτό δεν είναι αρκετό. Έχω συνομιλίε με του Ισπανού, συνομιλώ και με του Άγγλου για να αναφυγήσουμε το διπλάσιο αυτού του πλοίου. Το αεροπλανοφόρο μα θα το μεγεθύνουμε περισσότερο καθώ πρέπει να αυξήσουμε την ισχύ μα στι θάλασσε. Με τη βοήθεια του Θεού, οι απόγονοι του Μπαρμπαρόσα θα δείξουν πω είναι άξιοι οι διάδοχοι του Μπαρμπαρόσα. Ο Ρετζεπταγί Περντογάν αποκάλυψε και το πλάνο του για να φύγει σημείο επανδρομένων υποβρυχίων, ενώ αναφέρθηκε και στη συνεργασία με του Βρετανού. Όπω είπε η Αγγλία, θέλει να συνεργαστούμε στην αυπήγηση υποβρυχίων. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Εμεί στο ζήτημα των υποβρυχίων κάνουμε και άλλο ένα βήμα. Φτάνουμε στο σημείο που θα αναυπηγήσουμε μη επανδρομένο υποβρύχιο. Η τεχνολογία συνέχεια ανανεώνει τον εαυτό της.